Το Στάρ, κυρίε και κύριοι, συνεχίζει την εκστρατεία ενημέρωση των τηλεθεατών εν ώψη εκλογών. Κοντά μα σήμερα είναι ο κύριο Άγγελο Τσιγκρή, υποψήφιο βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία στην Αχαία. Κύριε Τσιγκρή, καλώ ήλθατε και καλή επιτυχία. Καλώ σα βρήκα. Καλησπέρα σε όλου, κυρία Τσακά. Κύριε Τσιγκρή, πριν σα ρωτήσω περί επόμενη μέρα και αποτελεσμάτων, θα μπω στον πειρασμό να σα ζητήσω να σχολιάσετε τη δήλωση στήριξη στον ΣΥΡΙΖΑ τη Μαρί Λεπέν, τη Προέδρου του Ακροδεξιού Γαλλικού Κόμματο. Έχει γίνει σ' με αυτή την είδηση. Κοιτάξτε, κυρία Τσαγκά, ο καθένα έχει προφανώ διαλέγει και του συμμάχου του σε οποιαδήποτε μάχη την οποία πάει να δώσει. Και οποιαδήποτε, θα σα έλεγα, οποιοδήποτε σχόλιο για τη συγκεκριμένη στήριξη νομίζω ότι είναι περιττό. Ε, αυτό που χρειάζεται μια οποιαδήποτε πολιτική δύναμη όταν κατεβαίνει στις εκλογέ δεν είναι τη στήριξη οποιοδήποτε, ανεξαρτήτου απόψεων, ε, διεθνού παράγοντα. Χρειάζεται τη στήριξη των Ελλήνων πολιτών. Αν δεν εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη στου Έλληνε πολίτε, οποιαδήποτε στήριξη απ' έξω, όποια μορφή και αν Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδέχτηκε πρώτη... βεβαίω αυτή τη στήριξη και αυτή τη δήλωση στήριξη τη Μάρι Λεπέν. Έτσι, να το λέμε, να το πούμε και αυτό, να το επισημάνουμε. Κύριε Τσιγκρή, μια που σα βρήκα και σα πέτυχα και επειδή έχετε διατελέσει ε, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Ε, να παραμείνουμε στην επικαιρότητα και θέλω ένα σχόλιο και την άποψή σα για τα όσα συμβαίνουν και όσα ακούγονται, όσα βλέπουν το φω τη δημοσιότητα τι τελευταίε ημέρε τη φυλακή Κορυδαλού. Κοιτάξτε, αυτά τα ζητήματα τη σοφρονιστική πολιτική είναι πάγια και διαχρονικά στην Ελλάδα. Μόνο που έχετε καταλάβει ότι του τελευταίου μήνε, θα σα έλεγα ακόμα και τι τελευταίε μέρε. Επιθυμία ξετυλίγε, έτσι. Ξετυλίγεται ένα κουβάρι το οποίο καθημερινώ δείχνει μια αλληγενή κατάσταση η οποία ξεσκεπάζεται και κλώματα τα οποία δρούσαν ανεξέλεγκτα. Μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά θα σα έλεγα θύμιζε ασυδοσία και όχι ένα κράτο δικαίου. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται σιγά σιγά στο φω. Πρέπει να αποκατασταθεί η νομιμότητα. Εγώ θα έλεγα σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά αφού μου λέτε για τον κοϊδαλό ή το σοφρονιστικό σύστημα, ας αρχίσουμε από εκεί. Πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι, πρέπει να είναι άτεγκτο το κράτος δικαίου στην εφαρμογή της νομιμότητας, να ξεριζώνεται κάθε αιστεία διαφθοράς, και διαπλοκή ακόμα και μέσα σε αυτό το δύσκολο κομμάτι του σοφρονιστικού συστήματο. Κυρία Τσαγκά, είχαμε πολλέ αποκαλύψει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εγώ δεν θέλω να περιευθολογήσω. Αλλά αυτέ είναι μεγάλε επιτυχίε για τον τόπο. Πρέπει να λέγονται, πρέπει να γίνονται πρωτοσέλιδα και όχι μόνο στα άσχημα να λέμε τι δεν πάει καλά, αλλά και όταν υπάρχει και μια μεγάλη επιτυχία, Τσικρή, πρέπει να δίνουμε και συγχαρητήρια Και πρωτοσέλιδα γίνονται και μεγάλε είδησει γίνονται και ακούγονται. Να πάμε στο διακύβευμα των εκλογών, κύριε Τσιγκρή. Το διακύβευμα των εκλογών νομίζω το θέτει ο κάθε πολίτη ξεχωριστά, κυρία Τσαγκά. Δεν το θέσω εγώ, ο καθένα ανάλογα όπου βλέπει τα πράγματα. Η προσωπική μου όμω άποψη, και γι' αυτό είμαι εδώ, είναι ότι το διακύβευμα είναι η σύγκρουση δύο τελείω διαφορετικών μοντέλων. Επιτρέψτε μου να σα πω: δύο τελείω διαφορετικών κόσμων. Είναι δι δύο τελείω διαφορετικέ θεωρήσει μια ολόκληρη κοινωνική πραγματικότητα, όχι οικονομική πραγματικότητα. Εδώ έχουμε ένα βασικό διακύβευμα. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει αταλάντευτα την ευρωπαϊκή τη πορεία ή πρέπει να τη διακυβεύσει. Δεν πρέπει να αφήσουμε κατά την προσωπική μου άποψη, κυρία Τσαγκά, ούτε μία πιθανότητα, ούτε μία χαραμάδα στην πόρτα να ουσιαστικά η Ελλάδα να φύγει εκτός Ευρωζώνης, εκτός Ευρώ και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα πήγε με μεγάλο κόστος εκεί. Η Ελλάδα έγινε αποδεκτή μετά μεγάλου αγώνα και μπήκε στους μεγάλους της Ευρώπης. Αν βγούμε μέσα σε μια στιγμή θα είναι το μεγαλύτερο και το μεγαλύτερο εθνικό λύστημα να. που έχει κάνει ο τόπο. Κύριε Τσιγκρή, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώ, θα ήθελα, αφού είστε υποψήφιο τη Νέα Δημοκρατία στον Ομόα ήθελα να σα ρωτήσω τι γίνεται με την Εθνική Αθηνών Πατρών. Δεν έχουμε χρόνο. Ελπίζω να λυθεί γρήγορα αυτό το πρόβλημα και μετά από πολλά χρόνια να υπάρχει ένα καλό δρόμο για να πηγαίνουμε στην όμορφη Πάτρα. Κύριε Τσιγκρή. Κυρία σας... Τσαγκά, ναι. να σα πω. Η Αχαΐα... Με δύο λόγια, κύριε Τσιγκρή, ε, σα παρακαλώ. Μόνο δύο λόγια. Εγώ από αυτόν τον δρόμο ήρθα. Και πρέπει να σα πω ότι είναι ο χειρότερο δρόμο τη Ελλάδα. Mm -hmm. Υπάρχει μόνο ένα αισιόδοξο σενάριο. Ότι τώρα οι εργασίε γίνονται, το καλοκαίρι θα έχουμε δρόμο. Και ελπίζω αυτέ οι εργασίε να μην τελειώσουν αύριο με μια, με μια πολιτική αναστάτωση στον τόπο. Μάλιστα. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Εγώ επιτυχία σε εσά και στο κόμμα σα, κύριε Τσιγκρή.